Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Χριστίνα Βάιου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το lesbosnews.gr. Η διοργάνωση του πρώτου ελληνοτουρκικού εμπορικού και πολιτιστικού φεστιβάλ ήταν ένα από τα κορυφαία θέματα που συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου. Η αποτελεί μονόδρομο πλέον η ανάπτυξη των σχέσεων πολιτιστικών και εμπορικών με την απέναντι ακτή. Μέχρι πρότινος είχαμε το φαινόμενο μιας συνεχούς αιμορραγίας οικονομικής στα απέναντι παράλια, μιας και τότε αποτρέπονταν να έρθουν επισκέπτες από απέναντι εδώ. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε Τούρκους επισκέπτες από απέναντι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Φανταστείτε τι σημαίνει για 4 μέρες να υπάρχουν σκάφη από απέναντι, 2.000 τουλάχιστον επισκέπτες, εκθέτες από 10 επιμελητήρια, εκπρόσωποι τοπικών αυτοδιοικήσεων από 15 δήμους και όχι από απέναντι ακριβώς, αλλά από όλα τα παράλια, φανταστείτε τι διαφήμιση θα είναι για αυτόν τον τόπο. Τι άνοιγμα μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν έρχομαι να θέσω τον τρόπο και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Δημοτική Αρχή για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Αυτό μπορούμε να το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Ο καθένας μπορεί να έχει μια ιδέα. Από το να έχουμε ένα περίπτερο και να βάλουμε όλα τα διαφημιστικά φυλάδια μας του νησιού μας και να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας, από το να φέρουμε εμείς και να αναλάβουμε, να φέρουμε όλους τους γυναικείους συνεταιρισμούς που να εκθέτουν τα προϊόντα τους, μέχρι που να τυποποιήσουμε σε μπουκάλια το λάδι που έλεγε παλιά ο κύριος Βουνάτσος υπό άλλες ιδιότητες και να το δίνουμε δωρεάν, το λάδι μας, το ούζο μας, το τυρί μας, τα προϊόντα μας. Δεν νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να απέχει από αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να την στηρίξουμε με ανοιχτούς ορίζοντες και όλοι εδώ να καταθέσουμε προτάσεις πώς αυτή η στήριξη θα πραγματοθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος πρέπει να ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας. Ο ίδιος ο Δήμαρχος να είναι παρόν στα εγκαίνια αυτού του μεγάλου πολιτιστικού και εμπορικού γεγονότος και όχι μόνο με λόγια, εν της πράγμαση να το εκμεταλλευτούμε. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία, αν πετύχει αγαπητέ Πρόεδρε αυτό το φεστιβάλ, να γίνει θεσμός και αύριο οι συμπολίτες μας, εμείς δεν θα υπάρχουμε, να λένε ότι ξεκίνησε από κάποιους επιχειρηματίες, αλλά υπό την αιγίδα του Δήμου Μυτιλίνης που δήμαρχος ήταν ο Δημήτρης Φωκίωνος Βουνάτσος, ο Περιφερειάρχης ο γνωστός και η τάδη Δημοτική Αρχή. Πέρα από τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, πέρα από την όποια ανοργανωσιά αν θέλετε, διότι πρώτη φορά θα είναι αυτό το φεστιβάλ, πιστεύω όμως ότι μπαίνει ένας σπόρος προς την κατεύθυνση αυτής της αξιοποίησης των σχέσεων των δύο λαών. Και δεν είναι μόνο εμπορικό το θέμα, γιατί εδώ πήγε να παρουσιαστεί ότι ήταν μια υπόθεση ενός ιδιώτη. Συνάδελφοι, δεν είναι εμπορικό το θέμα αν δεν αρθούν να πάρουμε, να πουλήσουμε, να ζήσουμε. Όχι, είναι θέμα συνύπαρξης των δύο λαών στο Αιγαίο. Όσοι αυτό το πιστεύουν διαχρονικά και το υπηρετούν. Όσοι δεν το πιστεύουν, φυσικά έχουν προβλήματα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε όμως εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε το μέλλον των παιδιών μας, γιατί εδώ ζούμε, εδώ αναπτυσσόμεθα, εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε, να το δούμε με πιο ανοιχτό μυαλό και να πούμε το εξής, ότι έξω από τα όποια προβλήματα θα κοιτάξουμε να τα ξεπεράσουμε. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση ότι πρέπει ο Δήμαρχος να είναι στα εγκαίνια, ότι πρέπει ο Δήμαρχος να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες ο ίδιος με το κύρος του Δημάρχου, με το θεσμό του Δημάρχου και από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά το συνδυασμό μας το αυτονόητο δεν χρειάζεται να το πω. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα νομίζω θα βοηθήσει. Α, συνάδελφοι. Ας μην υπερβάλλουμε ότι είναι μονόδρομος της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του νησιού μας εξαρτάται από πολλούς άλλους πολιτικούς παράγοντες και είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε και το Δημοτικό Συμβούλιο να το κουβεντιάσει κάποτε. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι μέσα αυτή τη συγκυρία έτσι, είναι μια πρόσθετη βοήθεια που δεν βλέπουμε απ' αλλού να έρχεται τη στιγμή που το νησί μας είναι αποκλεισμένο
από την υπερωτική Ελλάδα που είναι η μητέρα γη και έχει ευκολία στην επικοινωνία με την απέναντι πλευρά. Βεβαίως πρέπει να το καλλιεργήσουμε, να το βοηθήσουμε, να το αναπτύξουμε και βεβαίως πρέπει να νομίζω να συμμετέχει ο Δήμος. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να μπει υπό την αιγίδα ή αν έχει μπει υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Είτε ότι ρόλο πρέπει να τα επιμελητήρια. Καλά είναι να μας τα εξηγήσετε αυτά. Οφείλει ο Δήμος από εδώ και πέρα σε κάθε τέτοια προσπάθεια, σίγουρα συμφωνώ και συγχαίρω και τον κύριο συνάδελφο που θέτει το ζήτημα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει ο Δήμος σε κάθε τέτοια προσπάθεια να είναι πρωτοπόρος και όχι ουραγός. Αλλά έστω και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι παρόν εκεί και δυναμικά. Λέμε και εμείς ναι και στην παρούσα εκδήλωση και σε όποια άλλη, οποιοδήποτε άλλο πολίτη, χωρίς να εμπλεκόμαστε σε κόντρες μεταξύ του εμπορικού ή μερίδος του εμπορικού κόσμου εδώ στη Μυτιλίνη ή προσώπων μεταξύ τους. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Συμφωνούμε στην πρόταση όπως ακούστηκε από τον Δήμαρχο τελευταία. Νομίζω ότι την κάλυψε και ικανοποιεί όλους. Συμφωνούμε. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Το θέμα το έβαλα εγώ. Γεια, έτσι την πρόταση. Εγώ βάζω δικιά μου πρόταση. Ωραία, κατεβάστε δική σας. Η πρότασή μου έχει ως έχω δικαίωμα να την τροποποιήσω και να κάνω την πρόταση όπως κάνω. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχω. Δήμαρχε, είσαι η πλειοψηφία. Η δική σας κύριε Κατσικομνηνία συνήθως. Σε τι συνήθως. Η δική μου πρόταση είναι η εκδήλωση τιμητικά να γίνει τιμητικά, προσέξτε το, όπως γράφονται στα φυλάδια. Και υπό την αιγίδα του Δήμου Μυτιλίνης. Πρώτο, δεν κοστίζει τίποτα. Ωραία, η πρόταση του Αττικομνηνού. Περιμένετε. Ποιοι την ψηφίζουν. Δεύτερο, σας παρακαλώ, αφήστε με να την πω την πρώτη. Ολοκληρώστε την. Το δεύτερο στοιχείο της πρότασης. Να εκπροσωπηθεί ο Δήμος με περίπτερο. Όπου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που της περιφέρειας. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αφήστε κύριε Δημαρχέ από την πρότασή μου και ας καταψηφιστεί. Με περίπτερο. Στο οποίο θα συμμετέχουν, θα προσκαλέσει ο Δήμος. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί με τα προϊόντα τους. Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί. Οι φορείς, πάντα υπό την αιγίδα του Δήμου, για να προβάλλουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας. Και τρίτον, να συμμετέχει ο Δήμος με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με τα συγκροτήματά του, για να δείξουμε και τον πολιτισμό μας. Με θεατρικές παραστάσεις. Με την ορχήστρα μας που πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα τρία πράγματα τα λέω ρητά και μακάρι κάποιοι συνάδελφοι να προσθέσουν κι άλλα. Λοιπόν, η αντιπρόταση είναι υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ανέλαβε την αιγίδα η περιφέρεια, η οποία έχει και το μείζον της αναπτύξεως σε ολόκληρη την περιφέρεια και για τη Χίο και για τη Σάμου και εκεί νοιάζονται για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το εμπόριο και δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπό αυτούς τους όρους, όποιοι είναι αυτοί, αυτούς λέμε κι εμείς. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Χατζηκομνηνού, όπως ακούστηκε, ποιοι την ψηφίζουν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Την πρόταση του κυρίου Δημάρχου, όπως ακούστηκε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Και η κυρία Χοχλάκα, κατά πλειοψηφία. Παρόν ο κύριος Αλεξίου, κατά πλειοψηφία περνάει η πρόταση του κύριου Δημάρχου. Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τον κλάδο των ταξιτζίδων. Όπως καταγγέλνουν οι επαγγελματίες οδηγοί, αναγκάζονται από τους ιδιοκτήτες των ταξί να εργάζονται χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, αφού όπως τονίζουν, δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να τους πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Τα ταξί ήταν ο πιο δύσκολος κλάδος. Μπορώ να σας πω ότι το βράδυ που δουλεύουν οι οδηγοί επιτοπλίες τον βράδυ. Είναι οι μοναδικοί που φεύγουν χωρίς μεροκάματο. Διότι το ταξί δεν δουλεύουν με μήνα. Δουλεύουν τεκμαρτό που λέει τι, με τα χιλιόμετρα ή διατρία. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο πιάσει στη βάρδια του 60 ευρώ, 40 θα πάρει ο ιδιοκτήτης και 20 θα πάρει ο οδηγός. Καταλαβαίνετε τώρα και βλέπαμε όλοι μας, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία κλειστή και βλέπουμε τι γίνεται, όλο το χειμώνα οι πιάτσες να είναι γεμάτες. Δύο λεπτά για να καταλάβω. Ναι. Το πρόβλημα μου είπατε ότι είναι πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την κρίση που εννοείται ότι βιώνουμε. Δεν έχει, όχι. Αυτή τη φορά είναι χειρότερο. Πολύ πιο χειρότερο. Άρα προϋπήρχε δηλαδή. Προϋπήρχε, ναι. Κάποιοι που βάζουν πάνω στο ταξί έναν οδηγό, εκμεταλλεύονται τη ανεργία, να το πω έτσι. Σωστό. Και λένε, εκμεταλλεύονται μπορώ. Και λένε να το πω καθαρά, εκμεταλλεύονται του οδηγού. Και όταν αντιδράσουν. Η νομοθεσία τι λέει. Όταν ο οδηγό έχει την ειδική του κάρτα και το δίπλωμα το επαγγελματικό, ναι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να δουλέψει.
Ναι. Εσύ που είσαι ιδιοκτήτης και έχεις το ταξί ο καθένας, θα τον πει: εγώ θέλω δουλειά, ζητάει δουλειά ο οδηγός, να πάει να δουλέψει. Ναι. Εάν τώρα ο ιδιοκτήτης βλέπει την κρίση που είναι χειρότερη τώρα και κάνει εκβιασμό, δούλεψε, αλλά πρόσεξε, κα δεν έχει. Ο οδηγός αυτός που είναι επαγγελματίας και είναι η δουλειά του αυτή και θέλει να βγάλει ένα μεροκάματο να ζήσει την οικογένειά του, ποιος φταίει, ο οδηγός που θα πάει να δουλέψει? Το ΙΚΑ ποιον θα κυνηγήσει, τον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη? Σίγουρα τον ιδιοκτήτη, έτσι. Άρα δεν φταίνε οι οδηγοί, φταίνε οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι βάζουν τους οδηγούς επάνω, εκμεταλλεύονται την ανάγκη τους να τους έχουν ανασφάλιστο. Ήταν ορισμένα αυτοκίνητα στη σειρά, περιμέναν το αεροπλάνο να έρθει. Και μόλις ήρθε το αεροπλάνο και εμφανίστηκε το ΙΚΑΚΙ, φύγανε μέσα στο χώρο αναμονής επιβατών. Και τι συνέβη, οι επιβάτες τι έγινε? Τίποτα. Τα ταξίδια πολλά που ήταν στη σειρά προσπερνούσαν τα αυτοκίνητα και πήγαν και εξυπηρετούσαν κανονικά τον κόσμο. Δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Από ό,τι έμαθα εγώ μετά, ήρθαν οι διοκτήτες και πήραν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα που έχει πέσει λίγο η δουλειά μας, έχει βγει τόσο πολύ προς τα έξω. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Ελευθερίου. Δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα στο αεροδρόμιο, συγκεκριμένα νομίζω σε 5 αυτοκίνητα. Ήταν λάθος του ΙΚΑ, μπορούσε να φωνάξει τροχέα, να λυθεί όλο το πρόβλημα. Έχουμε κάνει συνάντηση στο ΙΚΑ. Δεν είμαστε ελεκτικός μηχανισμός, δεν μπορούμε να ελέγξουμε, να δούμε ποιοι είναι ασφαλισμένοι και ποιοι δεν είναι. Εμείς είχαμε πάει στο ΙΚΑ, τους είχαμε κάνει τα παραπονά μας, γιατί δεν γίνεται εμείς σαν ιδιοκτήτες που δεν έχουμε οδηγοί, οι υπόλοιποι που έχουν οδηγούς και είναι νόμιμοι, να πληρώνουμε το ΙΚΑ, να πληρώνουμε το ΤΣΑ, το δικό μας, και να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν οδηγούς και είναι ασφάλιστος. Είναι σαν να μας κλέβουν τη δουλειά μας. Πήγαμε στο ΙΚΑ, κάναμε μια συζήτηση. Είπαν ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν να κάνουν ελέγχους. Εντάξει, ύστερα από 2 μήνες βγήκαν και κάναν κάποιον έλεγχο. Καλό είναι με την τροχιά μαζί, για να μην δημιουργείται πρόβλημα. Γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια, όποτε βγαίνει το ΙΚΑ, δεν ξέρω πώς, το μαθαίνουν όλοι. Και κανονίζουν να λείπουν από τις πιάτσες αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πολλοί οδηγοί, που μπορεί να ανήκουν σε ορθοταξί, μπορεί και όχι, δίνουν τις κάρτες του προσωπικού του τηλεφώνου. Μερικοί εισπράττουν και το 1,85. Αυτό είναι τελείως παράνομο. Το 1,85 που είναι η κλίση είναι μόνο εάν καλέσουν το ταξί. Οποιοδήποτε εισπράττει το 1,85 είναι παράνομος και καλό είναι οι πελάτες να κάνουν καταγγελίες ή σε εμάς ή σε τροχέα. Μίλησα με τον διοικητή του ΙΚΑ προσωπικά εγώ πριν 10 μέρες και του λέω: δεν βλέπετε τι γίνεται, δεν βλέπετε την κρίση που υπάρχει? Και μου έδωσε το λόγο του και λυπάμαι γιατί το έχει το κάνει καθημερινά. Αυτή η οδηγία, αφήστε να ανοίξει ο καιρός, που το είπα επιλέξει, αφήστε να ανοίξει ο καιρός, να πιάσει να κινείται λίγο το ταξί, να μπορέσουν και άλλοι να ζήσουν τις οικογένειές τους. Το φαινόμενο μάλλον αυτό δεν είναι τώρα που ανοίγει λίγο δουλειά. Χειμώνα καλοκαίρι υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους οδηγούς. Διαφωνώ με τον πρόεδρο των οδηγών που είπε ότι είπε στο ΙΚΑ και είπε θα ασχοληθώ όταν ανοίξει η δουλειά. Δηλαδή, εγώ το χειμώνα που δεν έχω δουλειά και υπάρχουν οι ανασφάλιστοι οδηγοί, δεν μου δημιουργούν πρόβλημα, με δημιουργούν μόνο όταν έχουμε παραπάνω δουλειά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο λογοτέχνης, ερευνητής του λαϊκού πολιτισμού και δημοσιογράφος Βασίλης Πλάτανος, χτυπημένος από τον καρκίνο. Είχε τελειώσει τη σχολή θεάτρου του Πέλου Κατσέλη, αλλά τον κέρδισε τελικά η δημοσιογραφία. Όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν η λαογραφία. Ο σπουδαίος αυτός Λέζιος λογοτέχνης αρθρογράφησε στις εφημερίδες Εμπρός, στο Ριζοσπάστη, στην Ελευθεροτυπία και εκπώνησε μελέτες όπως ο γάμος στη Λεσβιακή Άντισσα και τα μυρολόγια της Άντισσας, ενώ υπήρξε και συνεργάτης του Γιάννη Φωτιάδη. Άρχισε να δημοσιογραφεί από τη Μυτιλίνη το 1950 και συνέχισε ως καλλιτεχνικός και πολιτιστικός συντάκτης στις εφημερίδες Αυγή, Νίκη, Νέα, Μεσημβρινή, Εξόρμηση, Ελευθεροτυπία και Ριζοσπάστης. Συνεργάτης σε πολλά περιοδικά. Από νέος ασχολήθηκε με την ποίηση και την πεζογραφία, τις λαϊκές τέχνες, το Θεόφιλο, τον Καραγκιόζη, τη λαογραφία. Για ένα διάστημα ήταν αρχισυντάκτης στην Αίρα Αιγαίου, μέλος της ΕΠΟΝ, της ΕΣΥΕΑ, της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων, του Ινστιτούτου Εναλλήλων Αρχαιολογικών Ερευνών, της Χοροδίας Μυτιλίνης, της Ελληνικής Λογραφικής Εταιρείας, του Ιδρύματος Σοσιαλιστικών Ερευνών Σταύρος Καλέργης και του ΕΤΟΥ Τσιγκάνε στο Παρίσι. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, την ΕΡΤ, τη Γενική Λογοτεχνική Συντροφιά,
τύπωσε τα βιβλία «Τρανές λειτουργίες», «Διηγήματα», «Έξοχη ελληνική ενπλό», «Διάψαλμα», «Ποιητικά», «Προσκυνητάρι της Έγινας», «Ήρινα», «Αισθητικά» και «Λαογραφικά». Κείμενά του δημοσιεύτηκαν και στην Ηχό της Άντισσας, ενώ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Αντισαίων Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το lesbosnews.gr.